centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στους ακροατές. Πού σας βρίσκουμε? Είμαι Αθήνα. Και αυτή τη στιγμή είμαι στο δρόμο. Ωραία, ωραία. Αυτό που έγινε πραγματικά στην Τελεία έχει συγκλονίσει τους πάντες. Νομίζω ότι είναι ένα πανελλαδικό φαινόμενο. Δεν έχει ξαναδεί κανένας τέτοιο χαλάζι. Και πραγματικά εδώ χρειάζονται οι άμεσες ενέργειες της πολιτείας. Κάνετε λοιπόν αυτήν την ερώτηση. Και πραγματικά οι άνθρωποι εκεί πρέπει γρήγορα να γίνουν όλες οι καταγραφές και οι αποζημιώσεις, γιατί δεν μπορούν να περιμένουν. Αν βρέξει και δεν... και έχουν ακάλυπτες τις σκεπές τους, οι καταστροφές θα είναι πολλαπλάσιες. Είναι έτσι ακριβώς. Πράγματι πρόκειται για ένα πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο. Όπως είναι όλες οι μαρτυρίες, το χαλάζι αυτό ήταν σε μέγεθος το οποίο έφτανε και σε ο μέγεθος από την μπάλα του τένις. Βέβαια. Ή και πορτοκάλι. Ναι. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς ανθρώπων, αλλά η ζημιά που έχει γίνει και στα κτίρια και στα αυτοκίνητα, σε κεραμοσκεπές, σε ηλιακούς θερμοσύφωνες είναι πάρα πολύ μεγάλη και χρειάζεται την άμεση αποκατάσταση στις ζημιές αυτές, γιατί είμαστε και μια περιοχή με χειμώνα. Ναι. Ήδη την επόμενη μέρα έβρεξε και από ό,τι μου λένε κάτοικοι, ειδικά της Τελεάς, μπήκανε νερά και στα σπίτια, ναι, καθώς ναι, έχουν ναι, καταστραφεί ναι. Οι σκεπές. Θα πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε αμέσως να γίνει αυτή η αποκατάσταση. Τώρα εδώ βλέπω ότι η ερώτησή σας απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Συγγνώμη, εσωτερικών υποδομών. Είναι δύο ερωτήσεις. Μία ερώτηση ευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Υποδομών και αφορά την αποκατάσταση των κτηρίων αλλά και για τα αυτοκίνητα. Και υπάρχει και μια δεύτερη ερώτηση που απευθύνεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες στα Πατόλια. Για τις αμαζημιώσεις μέσω του ΕΛΓΑ. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής, επειδή υπήρξε και μια πρόταση του συναδέλφου του κ. Τζικαλάγια και μέσα από την Γενική Γραμματεία Προληπτικής Προστασίας, αποζημιώσεις όπως οι πλημμυροπαθείς με 5.000 ευρώ για τις οικίες, 3.000 για τις αποθήκες και 3.000 για τα αυτοκίνητα. Εσείς συμφωνείτε με αυτήν την πρόταση? Κύριε Νατσούλη, ο βουλευτής δεν μπορεί να προσδιορίσει το ύψος της ζημιάς. Και οι ζημιές αυτές αποτυπώνονται από τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών, της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών και όχι από την Πολιτική Προστασία. Το ποσό το οποίο θα αποφασιστεί θα προκύψει από μια υπουργική απόφαση ανάμεσα στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και θα είναι ανάλογο με την αποτύπωση και την καταγραφή των ζημιών. Εγώ δεν μπορώ να πω να πάρουν 3.000 ή 2.000 ευρώ. Ανάλογα με τη ζημιά που έχει υποστεί ο κάθε ιδιοκτήτης, θα πρέπει να βγει αυτή η κοινή υπουργική απόφαση και υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες γι' αυτό. Ποιον δρόμο λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουμε, κατά τη γνώμη σας πάντα, του Υπουργείου Εσωτερικών με αυτό το κομμάτι να εκεί να απευθυνθούμε? Αυτό που γνωρίζω εγώ και θα στην πολιτική πω, προστασία. Ναι. Είναι, ακούστε, η πολιτική προστασία είναι αυτή η οποία είναι υπεύθυνη για καταστροφές που γίνονται. Οι αποζημιώσεις όμως για κτηριακές εγκαταστάσεις, για τα κτίρια, αυτό που γνωρίζω είναι ότι γίνονται από την Γενική Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών. Αυτή που είναι σήμερα εδώ για τους ελέγχους. Ακριβώς. Γίνεται η πρώτη καταγραφή. Θα λέω τώρα τη διαδικασία όπως εγώ τη γνωρίζω. Αν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζει άλλη διαδικασία, δεν το ξέρω. Γίνεται η πρώτη καταγραφή της αποτύπωσης των ζημιών από τον αντίστοιχο Δήμο και στη συνέχεια σε δευτεροβάθμιο βαθμό η Γενική Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών με τα κλιμάκια της αποτυπώνει αυτές τις ζημιές.
Από εκεί και πέρα πρέπει να βγει κοινή υπουργική απόφαση από τα δύο Υπουργεία Υποδομών και Εσωτερικών για να υπάρξει η αποζημίωση. Το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να αποζημιώσει δήμους για ζημιές που έχουν υποστεί. Και το Υπουργείο Υποδομών τους ιδιοκτήτες, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει άμεσα να γίνει και θα γίνει γιατί είναι δίκαιο να γίνει. Ήταν ένα πρωτοφανές φυσικό και η αποζημίωση πρέπει να δοθεί άμεσα, γιατί πρέπει να πληρωθούν όλα αυτά τα συνεργεία που πρέπει ακριβώς, να δουλέψουν σε πολύ σύντομο. Δεν μπορούν να περιμένουν. Δεν μπορούν να περιμένουν οι κάτοικοι με ανοιχτά τα σπίτια τους. Ξέρετε τι έχει υποθεί όμως τις προηγούμενες μέρες, ότι αν προχωρήσουν τώρα στις επισκευές, δεν θα μπορούν να πάρουν μετά τις αποζημιώσεις τους. Και καταλαβαίνετε. Ναι, γι' αυτό θα πρέπει άμεσα. Γι' αυτό γίνεται σήμερα και η καταγραφή. Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς. Πρέπει άμεσα να γίνει η καταγραφή. Και δεν μπορούν να περιμένουν οι άνθρωποι. Ο καιρός ήδη σε εμάς θα αρχίσει να χαλάει, θα έχουμε βροχές. Δεν μπορούν τα σπίτια να είναι χωρίς σειραμός και πες. Υπάρχει μια λεπτομέρεια επίσης. Για τα σπίτια, για τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες, καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάποια χρήματα θα δοθούν. Δεν ξέρουμε πόσα θα είναι αυτά, αλλά θα δοθούν. Υπάρχει ένα θέμα με τα αυτοκίνητα και δεν είναι λίγα. Είναι πάνω από 90 αυτοκίνητα. 92 αυτοκίνητα, από τα οποία τα 37 δεν επισκευάζονται. Τα οποία, γιατί σας το λέω, φανοποιεί του νομού μας που μίλησαν, λέει αυτά τα αυτοκίνητα για να αποκατασταθούν με αυτές τις ζημίες, κυρίως την λαμαρονοδουλειά που θα γίνει, χρειάζονται από 3 έως 7.000 ευρώ. Για ένα καινούριο αυτοκίνητο ίσως συμφέρει να το επιδιορθώσεις. Για ένα παλιό αυτοκίνητο δεν συμφέρει. Χάνονται λοιπόν και τα αυτοκίνητα εδώ. Πιστεύετε ότι πρέπει να αποζημιωθούν και τα αυτοκίνητα, ακόμη και αν δεν έχουν ασφάλεια στην ασφαλιστική τους εταιρεία για φυσικές καταστροφές? Όσοι έχουν ασφάλεια για φυσικές καταστροφές δεν έχουν πρόβλημα. Θα αποζημιωθούν από τις εταιρείες. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα όμως η είναι πάντως, αν δεν ξέρω αν υπάρχει έστω και ένας που έχει για φυσικές καταστροφές. Δύσκολα κάποιος βάζει και αυτό το κομμάτι. Ακριβώς. Και επειδή είναι μεγάλη η καταστροφή και πάρα πολλοί ιδιοκτήτες που έχουν χάσει τα αυτοκίνητά τους, είναι θέμα πολιτικής βούλησης να βρεθεί ο τρόπος ώστε να υπάρξει μία αποζημίωση και μία βοήθεια και για προς τους ιδιοκτήτες αυτούς. Μάλιστα, και για τα αυτοκίνητα. Τώρα, βέβαια η ερώτηση κάνει κάποιο χρόνο για να απαντηθεί. Κάνατε χθες αυτή την ερώτηση. Όπως ξέρετε, η Βουλή είναι κλειστή. Ναι, είναι κλειστή και όλα. Χρειαζόταν μια διαδικασία, τη Δευτέρα το πρωί την ξεκίνησε, αλλά χθες πήρε την διαδικασία να συμμετηθεί. Να, εδώ μας στέλνουν μηνύματα τώρα από την Απτελέα και από ανθρώπους που έχουν πάθει ζημιά. Κανένας δεν έχει, λέει, ρωτήσαμε για τα καιρικά και για την... Βλέπετε, δεν έχει. Εδώ φοβάμαι μήπως κάποιοι δεν έχουν ούτε για θράψη ή άλλα τον... Μα αυτό σας λέω, για να αποζημιωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να είναι για φυσικά φαινόμενα που συνήθως δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλίσεις των αυτοκινήτων. Ίσως κάποιοι δεν έχουν ούτε για θράψη κρυστάλλων, που επίσης τα πάπρες που λέμε. Ούτε γι' αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης να υπάρξει βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει και, έχουν γίνει και πάρα πολλές δηλώσεις και για αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα στην Απτεριά. Μίλησε ο κύριος Τζικαλάγιας, μίλησε η κυρία Αντωνίου, μίλησε ο κύριος Κασαπίδης. Όλοι τονίζουν την δική τους συμβολή σε αυτό που γίνεται σήμερα. Ο κύριος Τζικαλάγιας μάλιστα χθες το βράδυ ανήρτησε και ένα δελτίο τύπου με τον τίτλο «Επιτέλους ας σταματήσουμε όλοι τον αγώνα για να πάρουμε λίγη δόξα και σκοιτάξουμε να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου». Δεν ξέρω ποιους αφορά και τι αφορά όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Κύριε Νατσούλη, τον κόσμο δεν τον αφορά ποιος θα πάρει τη δόξα στο ποιος κινήθηκε, έχει αναλυθούν αυτά τα προβλήματα. Τον κόσμο τον αφορά η επίλυση των προβλημάτων αυτών, και καλό είναι να μην γίνονται δηλώσεις, αλλά να γίνονται έργα και προσπάθειες. Και λίγο αφορά το ποιος θα καρποθεί την αποκατάσταση αυτής της πραγματικά πολύ μεγάλης ζημιάς. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι Κρήτων του σιγάν να μην μιλάνε πολύ, αλλά και σαν άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση στην Τρεφοριά, ο καθένας από την πλευρά του θα κάνει την μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό το πρόβλημα να επιληθεί άμεσα. Μάλιστα. Λοιπόν,
Περιμένουμε και την απάντηση προφανώς, αν και μέχρι την απάντηση, επαναλαμβάνω, επειδή η Βουλή είναι κλειστή και η διαδικασία των απαντήσεων παίρνει κάποιο χρόνο, ίσως κάποια πράγματα τα δούμε και πριν την απάντηση. Οι δικές μου ερωτήσεις πάντως έγιναν προωθητικά για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και πιστεύω άμεσα η κυβέρνηση να ανταποκριθεί. Γιατί διαφορετικά θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έχει αξία σήμερα να δούμε τι θα καταγραφεί εκεί, τι θα γράψουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ σήμερα. Κυρία Τελεγιορίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.